Χαμογελώ παρότι δεν θα μιλήσουμε μόνο για ευχάριστα, αλλά θα μιλήσουμε σίγουρα αισιόδοξα. Με τον κύριο Δαμιανό Δουίτσι, τον δημιουργό της ΟΑΣΙΣ, που έλεγα ότι επειδή ο ίδιος έζησε στα πολύ βαθιά σκοτάδια των ναρκωτικών και βγήκε στο φως, αυτό επιχειρεί να κάνει μέσα από την ΟΑΣΙ χρόνια τώρα. Εντάξει όμως, έχουμε και τις αδυναμίες μας. Είναι η Θεανός Γουρίδου, που είναι η τρίτη φορά που συναντιόμαστε. Τη νιώθουμε πολύ δικό μας άνθρωπο. Η μάνα του λόχου. Είναι η μάνα του λόχου, πραγματικά. Είναι μια από τις πολλές πονεμένες μάνες, πληγωμένες μάνες αυτής της ιστορίας, αλλά και τις πολύ μαχητικές. Είναι μια μαχήτρια. Θεωρώ ότι δεν ξέρω αν ποτέ το ένιωσες έτσι, Θεανό, δηλαδή αν ήταν και μια προσωπική σου νίκη. Την τελευταία πενταετία, όχι μόνο προσωπική μου, προσπαθούσα πολύ, αλλά με βοήθησε και ο διπλανός πάρα πολύ. Ο διπλανός δεν μπορώ από εκεί, να του πάρω, με το κάμισο, να πω μόνο εγώ. Αν δεν ήταν να με σκουντάει και να με παροτρύνει, να κάνω πράγματα που πίστευα ότι δεν έχω καν τη δύναμη, ούτε να τα πω ούτε να τα κάνω, δεν ξέρω αν θα τα κατάφερνα. Γι' αυτό συνεχίζω και είμαστε παρέα τόσα χρόνια. Το έχεις δει και εσύ σαν αποστολή να σώσεις και άλλα παιδιά. Έστω και ένα παιδί να μ' ακούσει. Θέλω να πω κάτι γιατί το λέω αυτό. Ποτέ όταν ένα παιδί καταφέρνει κάτι, να φύγει, να απεγκλωβιστεί από αυτόν τον κόσμο, δεν μπορεί να είναι μόνο επιτυχία δική του. Κάποιοι τον στήριξαν, κάποιοι τον βοήθησαν, κάποιοι τον σήκωσαν όταν έπεφτε, τον κράτησαν όρθιο, υπέφεραν μαζί του, χαμογελούσαν μαζί του όταν πια τα πράγματα πήγαιναν καλύτερα, έτσι δεν είναι? Έτσι πρέπει. Πρέπει όλοι οι γονείς να σηκωθούμε από τους καναπέδες να βοηθήσουμε τα παιδιά. Να τρέξουμε, να ζητήσουμε βοήθεια, να τα να τα ταρακουνήσουμε. Να δούνε καθαρά το ότι είναι όντως, ότι έχουν πρόβλημα, και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί. Δαμιανέ, εσύ έχοντας κάνει προγράμματα στο εξωτερικό αλλά και εδώ, πριν αποφασίσεις ο ίδιος να χτίσεις κάτι δικό σου, γιατί το λες και μόνος ότι εγώ δεν είμαι ειδικός, έχεις γράψει ένα υπέροχο βιβλίο, έχεις συγγράψει ένα υπέροχο βιβλίο γι' αυτό. Θέλω να μου πεις πώς... Έχεις μια αρρώστια και λες, η θεραπεία είναι αυτή, θα κάνουμε χειρουργείο, θα πάρουμε αυτή τη φαρμακευτική αγωγή, το να τ' άλλο. Ακόμη και στις ανίατες και στον καρκίνο ακολουθείς ένα μοντέλο θεραπείας. Εδώ δεν υπάρχει συνταγή. Κάθε περίπτωση είναι τόσο μοναδική. Θέλει τόσο ξεχωριστό χειρισμό. Έτσι δεν έχεις ένα μπούσουλα και λες, όλα αυτά τα παιδιά πρέπει να κάνουν αυτό. Όλοι αυτοί οι γονείς πρέπει να κάνουν τ' άλλο. Τι γίνεται λοιπόν? Ναι, έτσι είναι. Όλοι είναι διαφορετικοί και σε ηλικία και σε είδος χρήσης και σε συμπεριφορά. Στην ΟΑΣΥ εγώ έγινα καλά όταν σταμάτησα να ασχολούμαι με το σύμπτωμα. Όταν μου είπαν δεν έχει σημασία τι έπινες ή πόσο έπινες ή τι αν έπαιζες, γιατί εγώ πέρασα απ' όλα. Ξεκίνησα από αλκοόλ, συνέχισα με χασίς, πέρασα στην ηρωίνη για 7 χρόνια. Ταυτόχρονα και παράλληλα έπαιζα και τζόγο. Ήμουν μια έτσι πολύ γεμάτη εθιστική προσωπικότητα. Άρα λοιπόν... Αυτό μια διάγνωση κατοπινή, φαντάζομαι. Μια διάγνωση κατοπινή, δεν είναι δικιά μου. Βρήκα μια τέτοια συσσωρευμένη εμπειρία. Όταν πήγα σε ένα χώρο στο εξωτερικό, όπου ναι μεν ο καθένας είναι διαφορετικός, ο καθένας μας για διαφορετικούς λόγους το ρίχνει ή στο ποτό ή σε κάποια ουσία ή σε κάποια συμπεριφορά. Εδώ μιλάμε τώρα και για τον εθισμό στο διαδίκτυο, όπου τα παιδιά μας πια εθίζονται και βουλιάζουν σε μια εικονική πραγματικότητα που είναι μια οθόνη μπροστά τους, που είναι πραγματικά η επόμενη μάστιγα που θα αντιμετωπίσει. Και δυστυχώς δεν είναι μόνο τα παιδιά, γιατί λες τα παιδιά. Ναι. Είναι πιο επιρρεπή σε κάποιον εθισμό. Το κάνουν και οι ενήλικοι. Βέβαια. Έτσι. Έτσι μα είναι δυνατόν. Άρα λοιπόν η συνταγή
Ναι, μεν για τον καθένα εφαρμόζεται, γιατί ο καθένας είναι μια μοναδική οντότητα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, αλλά όταν λέμε ότι κάποιος είναι εθιστικός, είναι εθιστική προσωπικότητα, άρα έχει τη ροπή, την τάση να κολλάει κάπου, να εθίζεται κάπου. Δεν έχει σημασία που αφήνουμε λοιπόν, παραμερίζουμε το σύμπτωμα και ασχολούμαστε με τον άνθρωπο. Εκεί λοιπόν τα πράγματα ξεκαθαρίζουν. Και έτσι ασχολείσαι με τον άνθρωπο. Ποιος τι νιώθεις, γιατί αντιδράς έτσι, πώς θες να ζήσεις, πώς σκέφτεσαι. Και έτσι αρχίζεις πραγματικά και βρίσκεις μια άκρη. Απλοποιείται το πράγμα πάρα πολύ. Γιατί εάν βάλουμε επιπλέον προβλήματα σε αυτό το σύνθετο πραγματικά πρόβλημα, μια κατάρα σύγχρονη, δεν θα βγάλουμε άκρη. Αλλά έτσι και όταν, και κάτι άλλο, αν δεν συστρατευτούν στον καλό αγώνα, αυτό έλεγα έξω από το στούντιο, και το περιβάλλον, δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. Είναι αναγκαίο αυτό, έτσι. Μα μαζί. Να κάνει μια μίνι εκπαίδευση και ο γονιός, και ο οικογένεια. Όχι μίνι, μακροχρόνια, συγγνώμη. Μακροχρόνια. Ναι, πρέπει να βοηθήσουμε. Μα και αυτοί υπέφεραν και αυτοί συμβάλανε στην κατάσταση αυτή και αυτοί ξεπέσανε μαζί με τον εξαρτημένο, όλους μας τραβάει κάτω. Όλη η οικογένεια, μια οικογένεια πραγματικά εύρωστη, πλούσιοι, νοικοκυρέοι άνθρωποι, βουλιάξαμε όλοι μαζί με μένα και αρχίσαμε συμπεριφορές άσχημες, να μην είμαστε καλά, να μην, όχι Χριστούγεννα μην περνάμε. Οι γιορτές για μας ήταν μια ιδιαίτερη δυσκολία, γιατί ήμασταν μαυρισμένοι, ήμασταν χάλια. Οι καυγάδες πραγματικά απερίγραπτοι. Έχεις περάσει μαύρα Χριστούγεννα κι εσύ, Εγώ πάρα πολλές φορές. Όταν ήταν στη χρήση, όταν έπινε, ερχόταν πιωμένος, δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε. Ήτανε χάλια, έπρεπε να έρθει γιατρός να τον δει. Και εσύ μέχρι τότε τι, απλώς έκλαιγες και απελπιζόσου? Για μια δεκαετία δεν ήξερα από πού να πιαστώ. Πήγαινα σε κάποιους ψυχολόγους, ψυχιάτρους, αλλά δεν μπορούσα να βρω λύση και συνεχώς όμως δεν τον άφηνα, τον βόλευα, δεν τον άφηνα να φάει τα μούτρα του. Ούτε με αστυνομίες είχε προβλήματα, γιατί πάντα είχε χρήματα για να κάνει αυτό που ήθελε. Γιατί φοβόμουν το πρώτο, φαντάζομαι, λάθος, έτσι, μεγάλο λάθος, το βόλεμα. Και στο στρατό βόλεμα, να μην έχουμε στρατοδικείο, και με τα τροχαία και στα γήπεδα, παντού. Μάλιστα. Η ΟΑΣΗ τι κάνει? Πώς έχεις δομήσει αυτή... Μαζευτήκαμε λοιπόν... Να την πω ομάδα ή μονάδα? Δεν έχει σημασία. Και τα δύο. Είναι ένας χώρος, μια ανοιχτή αγκαλιά, όπου οι εξαρτημένοι οι οποίοι καθαρίσαμε, οι γονείς μας, τα αδέρφια μας, αλλά και οι ειδικοί, δεν περισσεύει κανένας. Δηλαδή, αυτό που είπες προηγουμένως, έχεις πολύ δίκιο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν, εκτός από τη χρήση, έχουν προκύψει ψυχιατρικά προβλήματα. Το χασίς μας στέλνει πια παιδιά με ψυχασθένειες, σχιζοφρένεια και ψύχωση. Άρα λοιπόν, κανείς δεν περισσεύει. Αγιορείτες, παπάδες, ψυχολόγοι, ψυχίατροι, σύμβουλοι επεξάρτησης όπως είμαι εγώ, δηλαδή πρώην εξαρτημένοι που σπουδάσαμε και μάθαμε έτσι 5 πράγματα παραπάνω, γονείς, αδέρφια, όλοι μαζί λοιπόν, όλοι μαζί, ο καθένας από το δικό του τομέα και χώρο, θα δώσουμε έναν αγώνα όπου γίνεται εφικτό, αφού έχουμε καταλήξει σε συμπεράσματα. Γιατί πάνω απ' όλα με πιάνει αυτή πραγματικά η θέρμη να τα πω. Η αντικατάσταση των ουσιών είναι ολέθρια. Έκοβα το ένα, έπεφτα στο άλλο. Δηλαδή, τα έχω δοκιμάσει όλα. Δεν είχες σκεφτεί τη ζωή σου χωρίς κάποια εξάρτηση. Έτσι ακριβώς. Κάτι ήθελες. και νιώθες να φέρουμε λίγο νερό, μας πνιγεί στον αέρα, έτσι ο Δαμιανός. Είπες κάτι ενδιαφέρον. Έχουμε πραγματικά αλλίωση προσωπικότητας από τη μακροχρόνια χρήση? Βέβαια. Ακόμη και από το χασίς? Α, μα από εκεί ξεκινάει η ιδιαίτερη. Πραγματικά εκεί πέρα ταρακουνιέται. Αυτό το περιγράφουμε ως προθάλαμο, αλλά δεν ήξερα ότι και το χασίς δημιουργεί αλλίωση προσωπικότητας. Το χασίς δημιουργεί αλλίωση και μετά έρχεται η πρέζα σαν πραγματικά έτσι, για να έρθει στα αίσια του ο διαταραγμένος πια άνθρωπος, μυαλό και συναισθηματικός κόσμος, επηρεάζεται πάρα πολύ έντονα από το χασίς και από τα ψυχότροπα, έκστασης και όλα αυτά mm-hmm. τα τέτοιο. Και μετά γι' αυτό οι άνθρωποι, αφού είμαστε στο περιθώριο και στον χώρο των ουσιών, θα αγκαλιάσουμε και την πρέζα. Στα 25 μου πήρα ηρωίνη.
Μέχρι τότε ήμουνα στα κλαμπ, δούλευα και παράλληλα σου έκανα τα γούστα μου. Ήμουνα ένας άνθρωπος που έβγαινε έξω και έπινα το χασίς μου, τα ψυχεδελικά μου, ξέρω εγώ όλα αυτά. Αλλά με αλλίωσε σαν προσωπικότητα. Και μετά ήρθε η πρέζα, μου τα πήρε όλα αυτά, με κάλυψε, αλλά το πρόβλημα υπήρχε από κάτω. Βέβαια. Δηλαδή το κουκούλωσα και πρόσθεσα ένα άλλο πιο δυνατό πρόβλημα, μια εξάρτηση τρομακτική. Και άντε μετά τα κουβαλά αυτά και τι, δεν ήξερα από πού να αρχίσω. Η επαφή σου με τον Δαμιανό που ήταν στην άλλη όχθη, άσχετα με το που βρίσκεται σήμερα, σε βοήθησε να την καταλάβεις την ψυχολογία αυτών των ανθρώπων? Με βοηθάει. Ναι, με βοηθάει πολύ. Γι' αυτό τα τελευταία χρόνια είμαι εκεί και προσπαθώ όπου μπορώ να βοηθήσω, είτε στις ομάδες γονέων που μαζευόμαστε κάθε εβδομάδα στην Σε έχει Όαση. Κάνει καθηγήτρια τώρα στις ομάδες. Δεν θα το έλεγα, δεν θέλω τίτλους. Ναι. Δεν είσαι επικεφαλής της ομάδας? Ναι. Όχι, δεν το ξέρω, το φαντάζομαι, ναι. Όμως. Προσπαθώ. Νιώθω καλύτερα κι εγώ σαν άνθρωπος. Και μ' αρέσει που οι μάνες σιγά σιγά αρχίζουν και μιλάνε μαζί μου και μου εκμυστηρεύονται και πράγματα που δεν τα έχουν πει είτε στο Δαμιανό, είτε στον καθρέφτη μόνες τους. Και μπορούμε να συνυπάρχουμε μαζί, ενωμένες, για να δούμε πώς θα βοηθήσουμε όλα τα παιδιά που είναι μέσα στην Όαση. Μαζί το κάνουμε. Πραγματικά εγώ παίρνω... Της έχεις τόση εμπιστοσύνη που χρειάζεται να λείψεις για ένα ταξίδι, αλλά είναι προγραμματισμένη μια συνεδρία με ανθρώπους. Κοίτα, τα πράγματα είναι απλά. Πρώτον πρέπει να σπάσει άρνηση και από τους γονείς και από τον ίδιο ότι έχω πρόβλημα. Περνάμε τώρα στο τι γίνεται. Έχουμε αυτό, ότι δεν αναγνωρίζουν. Εθελοτυφλούμε και δεν αναγνωρίζουμε αμέσως. Το υποτιμούνε. Okay. Δεν είμαι τόσο. Είναι λίγο. Είμαι λίγο έγκυος που λέμε εμείς ειρωνικά. Είμαι λίγο έγκυος. Έρχονται οι γονείς και λένε, μόνο από τη μύτη παίρνουμε. Ελάτε λίγο του χρόνου που θα αρχίσουμε την ενδοφλέβια χρήση. Δηλαδή υπάρχει τέτοια βαθιά άρνηση. Ας μην την αναλύσουμε, δεν είναι της ώρας. Άρα λοιπόν, ίδια γλώσσα μιλάμε εγώ και μια μητέρα. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα κοινό εχθρό. Μία πραγματικά δαιμονική κατάσταση η οποία διαλύει οικογένειες, ζωές και πραγματικά και την κοινωνία, την ελληνική κοινωνία, εν πάση περιπτώσει, που πραγματικά την έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Μάλιστα. Τώρα, επειδή πρέπει από όλο αυτό που συζητούμε να εκπέμψουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Εσύ από μόνο σου και περίπτωση της οικογένειας της Θάνος, είστε φάρη αισιοδοξίας. Δηλαδή λες, εγώ έχω κάνει τα πάντα, δεν έχω αφήσει κάτι. Και τζόγους και ναρκωτικά και αλκοόλ, δηλαδή απίστευτο κοκτέιλ εθισμών. Έτσι. Για πολλά χρόνια. Για 15 χρόνια τουλάχιστον. Βρέθηκε όχι στα πατώματα, κάτω από αυτά. Έτσι. Ένα δηλαδή έγινα φυλακή, πια, ισοπεδώθηκα. Ναι. Φυλακή. Συλλήψεις, 3-7 χρόνια ενδοφλέβηση. Όμως τα στατιστικά, Δαμιανέ μου, δείχνουν ότι εξακολουθεί, εμείς δείχναμε κάτι εικόνες από την αποφύτιση της εξόδου, 100 τόσα άτομα, έχοντας όμως πάει χιλιάδες στα προγράμματα. Τα ποσοστά δείχνουν λοιπόν ότι δεν είστε η πλειοψηφία, είστε η μειοψηφία. Ναι. Αυτό όσο περνούν τα χρόνια αλλάζει, δηλαδή προστίθεται μισή μονάδα, μια μονάδα. Βελτιώνονται κατά τη οι επιδόσεις σε αυτό το πεδίο. Ο δικός μας ο τρόπος, επειδή μίλησες για έναν άλλον χώρο που διαφοροποιεί το αλκοόλ και το απενεχοποιεί, εμείς είμαστε της πλήρους αποχής. Έχω να πιω 26 χρόνια οποιαδήποτε ουσία συμπεριλαμβανομένου και το αλκοόλ. Άρα λοιπόν αυτό απλουστεύει τα πράγματα. Δεν πίνω τίποτα γιατί απ' όλα κινδυνεύω να εθιστώ και να χάσω τον έλεγχό μου. Ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι ότι είμαι καθοδόν. Συνεχίζω εγώ ο ίδιος 26 χρόνια μετά που είμαι αρκετά έμπειρος να νιώθω ταυτόχρονα ότι είμαι σε ανάρρωση. Ότι συνεχίζω να και να κινδυνεύω να ξαναπιώ, έτσι, χωρίς να τρομοκρατήσω τον κόσμο. Δεν έχω κανένα σκοπό να ξαναπέσω, αλλά ξυπνάω και λέω, Θεέ μου, βοήθησε με να μείνω καθαρό σήμερα. Το βράδυ θα πάω. Αυτό είναι κάθε μέρα, έτσι. Κάθε μέρα, ναι, λοιπόν. Και το βράδυ θα πω, Θεέ μου, ευχαριστώ που με κράτησε καθαρό σήμερα. Δεν ξεχνάω από πού έρχομαι, δεν ξεχνάω ότι έχω μια αλλεργία. Ότι μπορώ να φάω τα πάντα. Πέρασαμε ωραία Χριστούγεννα, αλλά εγώ δεν πίνω. Κάνω όλα τα υπόλοιπα, δεν κάνω το ένα. Δεν πίνω καμία ουσία. Και φυσικά δεν παίζω.
Έτσι. Μπορώ να ζήσω μια χαρά χωρίς αυτά. Τα έκαμε με το παραπάνω. Είμαι αλλεργικός, όπως είπα. Άρα λοιπόν, μία αλήθεια είναι αυτή. Με αυτόν τον τρόπο, όταν κάποιος αποδεχθεί ότι θα είναι μια ζωή σε αποχή και μια ζωή σε μια διαδικασία, πραγματικά γίνεται εύκολο, γίνεται μπορετό. Ελπίζω να καταλάβουν κάποιοι άνθρωποι ότι ούτε στερημένος είμαι, ούτε αν μπορούσα να μεταφέρω χωρίς υπερβολές πόσο όμορφα έχω ζήσει ελεύθερος και αξιοπρεπής. Βέβαια. Μίλησε για καρκίνο. Θα εξομολογηθώ κάτι τώρα. Ένα χρόνο είμαι καρκινοπαθής. Πέρυσι διαγνώστη καρκίνο. Έκανα εγχείρηση και αυτό που είπα στον χειρούργο μου, μην μου βάλεις μορφινοπεθυδίνες. Για να μην εθιστείς. Για να μην ξυπνήσει εκείνο το καταραμένο θύμα. Εγώ χαίρομαι που το λες, επειδή ιδιωτικά το έχουμε συζητήσει, χαίρομαι που το λες και δημόσια, ότι η προσπάθειά σου είναι ακόμη και σε μια τόσο δύσκολη περιπέτεια υγείας, είχες το νου σου, που το λογικό θα ήταν να πεις δεν πρέπει να πονέσω. Σε αυτή δεν πρέπει, θα πεθάνω από κάτι, αλλά δεν θα ψοφήσω από την καταραμένη αρρώστια αυτή. Και θα είναι περήφανα τα τρία μου παιδιά, όσοι με γνωρίσανε, δεν με ενδιαφέρει ούτε τέλειος να είμαι, ούτε να κάνω τα πράγματα τέλεια. Με ενδιαφέρει να νικήσω αυτή την κατάρα, η οποία για 15 τουλάχιστον χρόνια, όχι απλά με αλλίωσε, με ισοπαίδωσε, και εμένα και την οικογένειά μου. Έχουμε περάσει κλαμμένη Χριστούγεννα και γιορτές και στο σπίτι. Όπως είπαμε, με καυγάδες γεννήκαμε έτσι. Ένα μεγάλο σόι ολόκληρο, μια οικογένεια, να έχουμε τρελαθεί όλοι μας. Και σήμερα είμαστε τελειώς. Πες μου, αλλά δεν θέλω να κλείσουμε με αυτό. Εσένα η καρδιά σου χτυπάει κάθε λεπτό με τον φόβο μην ο γιος σου βρεθεί ξανά στα ναρκωτικά. Τώρα πια, εδώ και αρκετά χρόνια, όταν χτυπάει το τηλέφωνο. Όταν χτυπούσε το τηλέφωνο, τότε η καρδιά μου τρελαινό. Τώρα, τι θα ακούσω πάλι. Ναι. Τώρα δεν ξέρω γιατί έχω μια γαλήνη. Γιατί είναι σπουδαίο αυτό. Ναι, νομίζω ότι και αυτός αντιλαμβάνεται ότι και εγώ από εδώ που είμαι, από την Ελλάδα και αυτός στη Γερμανία, ότι προσπαθώ και του δίνει δύναμη. Ναι. Γιατί αγωνίζεται, δεν τώρα μου κλάψεις. Όχι, όχι. Όχι, όχι γιατί ξέρεις, εγώ έχω θέμα. Ξέρω. Όταν βλέπω τον άλλον να κλαίει, ναι. Συγκινούμαι και εγώ. Κάθε βράδυ λέω την ίδια προσευχή με τη μαμά σου που άκουσα πιο μπροστά που είπες. Παναγιά μου δέξε, λέω εγώ, γιατί γεννήθηκα εκείνη την ημέρα. Βοήθα τα παιδιά όλου του κόσμου και τα δικά μου μαζί. Και νιώθω πιο γαλήνια τώρα που... Νομίζω το έχετε οι μανάδες. Θέλω να πω, εντάξει, διαχέεται παντού η αγάπη και το ενδιαφέρον σας, όλα τα παιδιά. Ναι, αλλά πρέπει να προσπαθούμε έτσι. Όταν έρθει το πρόβλημα, να μην το αφήσουμε. Αυτό είπα να μην συγκινηθώ, με κοιτάς με αυτό το βουρκωμένο μάτι. Λοιπόν, Oasis, μάθατε περισσότερα για την Oasis. Γκουγκλάρετε την, εμπιστευτείτε την, κάνουν σπουδαία δουλειά. Η Θεανό είναι μια από τους πολλούς ευεργετημένους και θελόντρια, έτσι. Mm-hmm. Το ότι λέμε ότι πηγαίνει σε συνεδρίες και είναι επικεφαλής, δεν την καθιστά στέλεχος, αμοιβόμενο, έτσι. Ω, βάζει κιόλας, είχε αμοιβόμενο. Καλά, είναι βέβαιο. Είναι βέβαιο. Λοιπόν, να έχουμε πολύ καλή χρονιά. Μακάρι. Και στο τέλος του 18, να έρθουμε και να πούμε ότι τόσα παιδιά είναι καθαρά. Από πέρσι τέτοια εποχή, ας πούμε. Εγώ είμαι σίγουρος ότι κάποιος που άκουσε το πήρε το μήνυμα. Γιατί λέμε αλήθειες, με τον τρόπο μας, αλλά πραγματικά... Νιώθει κάποιος ότι λέμε αλήθειες και νιώθει κάποιος ότι γίνεται, ότι υπάρχει λύση. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και μπορεί να συγκινούμαστε από χαρά και από ευγνωμοσύνη. Έχετε την καθαρόαιμη περίπτωση του απόλυτα εθισμένου μπροστά σας, είναι ο Δαμιανός, και έχετε μια μάνα που πόνεσε, ξενύχτησε, έκλαψε πολύ. Και τώρα γελάει. Έσπασε η καρδιά της σε κομμάτια και τώρα πια, όπως είπε, έχει κατακτήσει την γαλήνη, γιατί πια όλη η οικογένεια έχει μια άλλη ζωή. Ναι. Όπως και του Δαμιανού, έκανε μια υπέροχη οικογένεια μετά από όλο αυτό το σκοτάδι των ναρκωτικών, του τζόγου, του αλκοόλ κλπ. Σας ευχαριστώ, κυρία και κύριε. Ευχαριστώ και για το μυτιλινιό τραχανά. Έτσι. Να είστε γεροί, να το απολαμβάνετε. Γιατί μας να είστε καλά. Να τα πούμε τα πράγματα έτσι πιο άνετα, πιο ανθρώπινα. Και θα τα λέμε. Ναι. Συνέχεια θα τα λέμε. Όπως είπες, ένας άνθρωπος κάθε φορά να ακούει, όχι να ακούει, να ακούει με
τα ανοιχτά αυτιά του, να ακούει μέσα του. Θα γίνει. Αυτό είναι το σημαντικό. Ευχαριστώ θερμά.